Έπαιξε για πρώτη φορά θεματικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο γύρο. Ο Παναθναϊκό έχασε πολλέ ευκαιρίε, είχε δύο δοκάρια με τον Παλάσιο και τελικά νίκησε 2-0 το βόλο. Ο Παναθναϊκό με γκολ του Κουρμπέλη και του Σπόρα, ενώ με 10 παίκτε λόγω αποβολή του ΣΥ από το 50 ήταν οι φιλοξενούμενοι. Έτσι, ο Παναθναϊκό παραμένει στην πρώτη θέση με δύο παιχνίδια περισσότερα από την ΑΕΚ, έχει τέσσερι βαθμού περισσότερου και δείχνει να χτίζει ένα σερί για να μπορέσει να επιστρέψει και να κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματο. Δεν είχε νικητή αναμέτρηση ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πα Γιάννα για την 23η διαγωνιστική Το παιχνίδι στο Θόδωρο Κολοκοτρόνη έληξε 1-1, ενώ όλα τα γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο μέρο. Ο Ριέρα άνοιξε το σκορ στο δεύτερο λεπτό με απευθεία εκτέλεση φάουλ, ενώ ο Ροδρίγο Ραμούσπε έφτασε στην ισοφάριση το 37 από την άσπρη Βούλα. Κάπω έτσι οι Αρκάδες είναι στην 8η θέση με 24 πόντους, ενώ οι Πυρότες είναι στην 10η θέση με 22.